Ναι, όχι, όχι, λέω, μήπως δεν είναι Δημήτρης καν. Νομίζω ότι εάν είναι αυτό το μικρό, είναι D, αποκλείται να είναι Δημήτρης με αυτό το μέγεθος. Τώρα θα κάνουμε τον detective βέβαια. Αλλά αυτό είναι το κομμάτι τώρα. Όχι, ρε παιδί, το θέμα είναι του κανένα δεν είναι τώρα. Εδώ υπάρχει το εξής. Και πώς αυτό επηρεάζει τις κυβέρνησεις. Εντάξει, θα μπορούσε πιστεύω η Τράπεζα της Ελλάδας να πει ότι όχι μόνο δεν στείλαμε αυτό το mail. Αλλά διαφωνούμε και με αυτά που γράφει. Διότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δουλειά του κυρίου Στουρνάρα είναι επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στη χώρα. Αν διαβάσει κανείς αυτό το mail, ναι, καταλαβαίνει ότι αυτό το mail δουλεύει προς την τελείως αντίθετη κατεύθυνση και μάλιστα μια στιγμή σαν την τωρινή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο να την... Εάν η Τράπεζα της Ελλάδας ενημερώνει, ας πούμε, την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα στην οποία ανήκει για τα δεδομένα της οικονομίας, ας πούμε... Είναι υποχρέωσή του. Είναι υποχρέωσή του. Αλλά όμως, εάν αυτό δεν έχει νόημα να το βγάζει και στη δημοσιότητα και να το λέει αυτό. Πώς να το πω. Παιδιά, συμφωνήσουμε ένα πράγμα ότι η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση πρέπει να χλωτσάνε την μπάλα προς την ίδια κατεύθυνση. Και ότι, και ότι ο λαός έχει εκλέξει την κυβέρνηση. Εννοείται. Άρα η Τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να χλωτσάνε την μπάλα προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλοί άλλοι απ' έξω να λένε άλλα, αλλά έτσι είναι. Δεν γίνεται η Τράπεζα της Ελλάδας να δουλεύει σε διαφορετική κατεύθυνση από την κυβέρνηση. Πάντως, εδώ βλέπω πως στην εφημερίδα. Διάλυση είναι αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Βλέπω στην εφημερίδα ότι το ερώτημα αυτό που έθεσα εγώ προηγουμένως, το θέτηκε η εφημερίδα, το ερώτημα προκύπτει είναι αν ο κ. Στουρνάρας γνώριζε ή όχι το περιεχόμενο της επιστολής ή αν ο στενός συνεργάτης του αυτενέργησε. Μισό λεπτό. Ρε παιδιά, περίμενε ρε Δημήτρη, ναι. Διότι βλέπω, εγώ δεν το είχα δει το mail. Τώρα αυτό που είπα ότι αποκλείεται να είναι Δημήτρης δεν ισχύει, διότι θα μπορούσε και να είναι και Δημήτρης. Αφού είχε πει στον D. D, εντάξει, απλώς είδα εγώ το μέγεθος του... Το είδες, ναι, αλλά... Μπορεί να είναι Δήμ. Δεν ξέρω τι είναι. Okay. Πάντως το ερώτημα λέει είναι αυτό και το σύνηθες προσθέτει η εφημερίδα σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση την εμπειρία είναι ότι τέτοιου είδους κινήσεις έχουν την έκκληση της προϊσταμένης αρχής. Ο Στουρνάρας το διέψησε. Αυτό είναι το πιθανότερο. Δεν θα σταθεί ικανό όμως να έχει φιώσει. Υπάρχει μια καχυποψία που πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ναι. Και ο Στουρνάρας να είναι τύπος και πόραμος, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να κερδίσει τον Τσίπρα. Ή το αντίστροφο. Πόσο μάλλον να κάνει δεν είναι κιόλας. Ο Τσίπρας, δεν ξέρω, εγώ δεν θεωρώ ότι ο διοικητής της Ελλάδας μπορεί να παίζει ρόλο αντεθνικό, αν αυτό είναι το ερώτημα μας. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Δεν το νομίζω. Κάθε φορά της Τράπεζας της Ελλάδας. Δεν το πιστέψω. Η θεωρία που λέμε ότι η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας κλωτσάνε στην ίδια κατεύθυνση θεωρητικώς είναι σωστή. Αλλά πρακτικά κάθε χρόνο δεν βγάζει η Τράπεζα της Ελλάδας μια έκθεση στην οποία όλες οι κυβερνήσεις λένε τι είναι αυτά που λέει. Που λένε στην κυβέρνηση, κάνε τα πιο ιδιωτικοποιήσεις, μάζεψε τα οικονομικά σου. Εντάξει, αλλά αυτές οι εκθέσεις δεν είναι και ότι κλωτσάς την μπάλα και προς την άλλη κατεύθυνση. Όχι, εντάξει. Για αυτόν τον γκολ. Δηλαδή μπορεί να είναι αυστηρή, μπορεί να είναι. Έχει σημασία και το πότε γίνεται το καθένα. Δηλαδή περιμένεις κάθε φορά την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, βγαίνει συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα στις άκρες και ξέρεις μέσα στις άκρες τι θα λέει. Το ίδιο κάνει που λες και για το καθένα. Αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία σε μια φάση που η Τράπεζα της Ελλάδας θα έπρεπε να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Το ίδιο που λες το κάνει και το γραφείο του προπολογισμού της Βουλής. Πόσες φορές έχουμε συζητήσει εδώ ότι βγαίνει εκτός κυβερνητικής γραμμής στο γραφείο προπολογισμού Βουλής. Απλώς νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει και με τη χημεία μεταξύ Πρωθυπουργού και Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί όμως η κυβέρνηση να αγγίξει το Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι ο κ. Στουρνάρας και ο κάθε διοικητής υπάγεται απευθείας στον κ. Ντράγκη. Παιδιά, οι Κύπροι πώς τον αλλάξαν όμως. Δηλαδή, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Τρόπος υπάρχει. Το θέμα είναι να μην χρειάζεται να φτάνουν τα πράγματα σε άκρα τέτοια που να. Mm-hmm. Τώρα, ο κ. Μητρόπουλος και μερικοί ακόμα που μιλάνε για δημοψήφισμα συνέχεια. Ο κ. Λαμπουράρης το είπε και χθες. Το είπε και χθες ο κ. Λαμπουράρης. Τι γίνεται με αυτή. Υπάρχει μια τέτοια τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε για δημοψήφισμα. Δεν θα σχολιάσω τον κύριο Μητρόπουλο. Θα μείνω σε αυτά που είπε ο Φλαμπουράρης. Το δημοψήφισμα, οι εκλογές, όλες οι μορφές πώς το λένε, καταφυγής στη λαϊκή ετιμιγορία είναι όπλα για τη δημοκρατία. Η Ευρώπη έχει και ένα παρελθόν το οποίο την κάνει λίγο αυτά τα πράγματα να τα φοβάται. Και επειδή ορισμένοι από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι μειωμένης νομιμοποίησης.
Όπως ας πούμε θυμάστε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τρόικα. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοιο θέμα όμως. Και τις μήνες έχουν γίνει. Όχι, δεν λέω αυτό. Παρότι ο Σόιμπλε είπε ότι συμφώνησε με τον Παδρέο να κάνει την καταλήξη. Καλά, τι κουφό κι αυτό. Άλλο κι αυτό. Δεν είναι τρελό αυτό, το τρελό. Περίεργο. Εγώ πιστεύω ότι μας κάνει πλάκα. Μας δουλεύουν κανονικά, μας έχουν πάει ψηλό γαζί, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Είχαν γίνει και κάτι δημοψηφίσματα, όπως θυμάστε, που δεν το περίμεναν με το Ευρωσύνταγμα, ας πούμε, στη Γαλλία κτλ. Και στην Ελλάδα βάλαν του ανθρώπου να ψηφίσουν τέσσερις φορές. Αν φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δημοψήφισμα, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Άρα, μιλώντας γενικά, καμία κυβέρνηση και καμία κοινωνία και καμία χώρα δεν πρέπει να απαραιτείται από το δημοκρατικό οπλοστάσιο. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει, υπάρχει λόγο για να φτάσουμε στο δημοψήφισμα. Ναι. Σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ότι προσπαθούν να μας επιβάλλουν μέτρα που δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά. Αυτό θα σημαίνει ότι οι δανειστές προτείνουν μια συμφωνία η οποία ξεφεύγει τελείως από το πλαίσιο της λαϊκής εντολής. Διότι όταν μιλάς με κάποιον και διαπραγματεύεσαι. Διαπραγματεύεσαι για λογαριασμό του αφεντικού σου. Το αφεντικό αυτής της κυβέρνησης, όπως και των κυβερνήσεων όλων, είναι το εκλογικό σώμα που εκπροσωπεί ναι, το λαό που την έχει εκλέξει. Θα πάει ένα δημοψήφισμα με προτάσεις που δεν τις δέχεσαι εσύ ο ίδιος και τις έχεις απορρίψει. Εδώ είναι τώρα το αντιφατικό, είναι αυτό. Ότι σου κάνουν λοιπόν, σε πιέζουν να πάρεις μια συμφωνία, απαράδεκτη. Μόνο έτσι θα πας σε δημοψήφισμα με το απαράδεκτο. Ναι. Και τι θα πας να πεις στον κόσμο. Ναι, κοίταξε, τα δημοψηφίσματα έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ότι αυτός ο οποίος τα προτείνει, αυτός ο οποίος τα βάζει μπροστά, θέτει και το ερώτημα. Ναι. Άρα... δηλαδή υπάρχουν δημοψηφίσματα, ξέρετε τώρα, μπορεί να πεις καλύτερα φτωχός και άρρωστος ή πλούσιος και υγιής. Άρα έχει μια σημασία. Γιατί η βουλευτή λέει ότι όπως και να βάλει το ερώτημα, τίθεται, ένα πράγμα θα είναι στο τέλος. Και υπάρχει. Και όχι, γιατί υπάρχει και μια άλλη αρχή στην πολιτική, εμπειρική, η οποία λέει ότι όταν στείνεται κάλπη, δεν απαντάς στο ερώτημα, απαντάς σε αυτόν που σε ρωτάει, θετικά ή αρνητικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην φτάνουμε ακόμα στο δημοψήφισμα. Διότι είναι όπλο έσκατης καταφυγής η κυβέρνηση. Από ό,τι ξέρω, θεωρεί ότι θα κατορθώσει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Mm-hmm. Αλλά δεν γίνεται να απαραίτηθεις και από τα όπλα σου προκαταβολικά. Πάντως δηλαδή, κάπου έχουμε φτάσει. Δηλαδή δεν είναι πια στο μέλλον. Φτάσαμε κάπου. Yeah, σήμερα είναι η πρώτη μέρα, δυσκολή, και αύριο η δεύτερη μέρα. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι πια στο μέλλον το οποίο θα κάτσουμε και να περιμένουμε και θα δούμε. Είναι η περίφημη μαθηματική. Το κάτσε και θα δούμε ποια είναι δεν η μαθηματική αρχή του μισού, το μισό τη μισή απόσταση. Το μισό τη μισή, δεν φτάσει ποτέ, αλλά είσαι όλοι το πιο κοντά. Εδώ φτάσαμε. Το κάτσε και θα δούμε ποια δεν υπάρχει. Εντάξει, είμαστε. Ούτε είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο, θα πάμε το Σεπτέμβριο, θα συζητήσουμε το οποίο κλπ. Μισό λεπτό. Δεν είναι το πρόβλημα. Πες ότι πάνε όλα κατευχήν και δεν έχουμε κανένα τράβαλο, α πούμε αυτό, ότι παίρνουμε σήμερα. Ένα θετικό σήμα και πληρώνουμε και αύριο και παίρνουμε και μία χαλάρωση της ρευστότητας την Τετάρτη. Η συμφωνία, διότι σήμερα δεν θα πούνε και θετικό, να δεν θα πούνε κλείσαμε. Ναι, δεν νομίζω. Πότε θα είναι ρε παιδί πάνω κάτω, αν όλα πάνε κατευχήν ας πούμε, λέμε τώρα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες εκδοχές, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει μια ημερομηνία την οποία έχει θέσει ο κύριος Σόιμπλε που είναι το τέλος του Ιουνίου. Mm. Εγώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλουμε τη συμφωνία με όρια ημερομηνίας, διότι όπως όλοι έχουμε καταλάβει τα τελευταία 5 χρόνια, οι ημερομηνίες είναι για να μεταχρονολογούνται συνέχεια. Κάθε 2 μήνες μπαίνει ένα νέο όριο, ας πούμε, χρονικό μέσα στο οποίο πρέπει να κάνεις το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Το θέμα είναι ποιο περιεχόμενο συμφωνίας μπορεί να σε πάει μπροστά. Διότι να κάνεις μια συμφωνία να σε πάει πίσω δεν έχει καμία έννοια. Ναι, αλλά τι επιμένουμε. Δεν υπογράψεις αυτή, ρε παιδί μου. Εσύ τώρα ως κυβέρνηση. Αυτή επιμένουμε. Και εμείς έτσι είναι η πολιτική. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση. Απλώς μόνο που εσύ δεν μπορεί να περιμένεις επάπειρον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί εσύ έχεις πρόβλημα ρευστότητας μεγάλο. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ταυτόχρονα αδυναμία και όπλο. Δηλαδή το ξέρει λοιπόν και ο άλλος ότι και εσύ δεν μπορείς να πας επάπειρον. Δηλαδή τι, άμα σου πει ο άλλος ότι θα πας 180 τη σύνταξη. Δηλαδή είναι πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις που λέμε στο ευρώ πας η θυσία και εγώ που είμαι ας πούμε με το ευρώ λέω ναι στο ευρώ. Αν το πας η θυσία το βάλουμε σε μια ερώτηση στο ευρώ ακόμα και αν σου πάρουν το σπίτι μπορεί κάποιος
να αρχίσει να απαντάει διαφορετικά πράγματα. Διότι ο καθένας, όταν κάνουμε τη συζήτηση και μιλάμε για θυσίες, σκέφτεται τις θυσίες που θα κάνει ο άλλος. Ότι τη θυσία που θα κάνει ο ίδιος. Ναι, αλλά δεν έχει θυσίες μόνο το ευρώ, έχει και το μη ευρώ. Βέβαια, όλα. Προφανώς. Μα γι' αυτό γίνεται. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Τσακαλώτης.